Βρισκόμαστε στο data center του CERN. Ομολογώ ότι είδαμε μεγάλες εγκαταστάσεις από υπολογιστές και σίγουρα δεν είναι μόνο αυτές οι εγκαταστάσεις, γιατί συνδέονται δικτυακά με πάρα πολλά γεωγραφικά σημεία διαφορετικά και στην περιοχή εδώ κοντά και απομακρυσμένα μέσα στην Ευρώπη και όχι μόνο. Και είδαμε γενικότερα και παρουσιάστηκε ο τρόπος που διακινούνται τελικά τα δεδομένα κλπ. Ας μιλήσουμε λίγο για την συνεργασία, είναι πρώτα του CERN, και τη διάθεση του κλάστερ και της Τεχνόπολης. Νομίζω αυτή η επίσκεψη που κάναμε με τις εταιρείες της Τεχνόπολης, γενικά τις εταιρείες που παράγουν λογισμικό στη Θεσσαλονίκη, αποδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο συνεργασίας με το CERN και τις επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα τώρα το Computing Center που επισκεφθήκαμε σήμερα, νομίζω ότι μας δίνει κάποιες ιδέες για να οργανώσουμε στην Ελλάδα, πιθανώς στην Τεχνόπολη, θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε με την περιφέρεια και με το Πανεπιστήμιο, ένα data center πιθανώς εξειδικευμένο, που να αφορά, μια ιδέα είναι τα data του ελληνικού δημοσίου, πιθανώς, σε συνεργασία με το CERN. Νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη θα μας δώσει αρκετές ιδέες για να κάνουμε μια μόνιμη σύνδεση της Θεσσαλονίκης μέσω της Τεχνόπολης με το CERN. Όχι μόνο στο επίπεδο της ανταλλαγής φοιτητών και διδακτορικών, αλλά και στο επίπεδο της μεταφοράς τεχνογνωσίας που έχει το CERN στις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως ανάπτυξη λογισμικού. Είναι ένα πράγμα που όταν γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε αρκετά, να κάνουμε ένα brainstorming όλοι μεταξύ μας για να βρούμε τρόπους αυτή η σχέση που έχουμε ξεκινήσει να γίνει πιο μόνιμη και να αποκτήσει και μια υποδομή στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος πλέον έχει μια virtual και μια υλική μορφή. Συνεπώς, η έννοια αποκέντρωση στην Ελλάδα, πέρα από τα γραφεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, θα πρέπει να έρθει και στα δεδομένα σίγουρα. Και είδαμε εδώ πέρα την παρουσίαση για το Grid. Συνεπώς, αυτή η έννοια του data center είναι και ένα κομμάτι αποκέντρωσης τελικά. Και κάπως έτσι πρέπει να το αντιληφθεί από τη μια κυβέρνηση και από την άλλη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως αίτημα. Η φύση του η οργάνωση ενός data center συνδέεται με την αποκέντρωση. Υπάρχουν τα ζητήματα των φυσικών καταστροφών, των σεισμών που επιβάλλουν να είναι αποκεντρωμένη η οργάνωση των data centers. Άρα λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πώς μπορεί η Τεχνόπολη και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το CERN να οργανώσουν ένα data center στη Θεσσαλονίκη, πιθανώς στους χώρους της Τεχνόπολης. Είναι πάρα πολλές οι ιδέες που κουβεντιάσαμε και νομίζω θα τις αναπτύξουμε στη Θεσσαλονίκη μετά την επίσκεψη αυτή, θα μας δώσουν την ευκαιρία να δούμε, όπως είπα, μια μονιμότερη σύνδεση της Θεσσαλονίκης, της Τεχνόπολης, των επιχειρήσεων για αυτή τη μεταφορά τεχνογνωσίας με το CERN. Νομίζω έχουμε να πούμε πάρα πολλά και αυτός ο δρόμος είναι μακρύς, δηλαδή μια συνεργασία κτίζεται σιγά-σιγά. Πρέπει να ξαναρθούμε, να ξαναρθούν οι άνθρωποι του CERN στη Θεσσαλονίκη, να κουβεντιάσουμε ιδέες, να κουβεντιάσουμε τρόπους χρηματοδότησης, που είναι το μεγάλο ζήτημα. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η σχέση πρέπει να καλλιεργηθεί και νομίζω ότι η συνάντηση που κάναμε αυτές τις 2 μέρες θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.